Καλησπέρα σας. Εκτάκτως απόψε οι αντιθέσεις με έναν φιλοξενούμενο που η εκπομπή τον εισήγαγε στο κοινό της Κρήτης, η αλήθεια είναι, με μία ιδιότητα ως κοσμήτορας στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Στη συνέχεια βέβαια ο ίδιος ήταν ο επικεφαλής στην Επιτροπή για τη Διεξαγωγή του Εθνικού Διαλόγου για την Αναθεώρηση του Συντάγματος και το τελευταίο διάστημα στην πορεία προς τις ευρωεκλογές πληροφορηθήκαμε ότι είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο συμπατριώτης μας, ο κύριος Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Αν κρατώ κάτι εισαγωγικά, είναι ότι σε αυτή τη μάχη των ευρωεκλογών φαίνεται ότι πυκνώνουν οι υποψηφιότητες που σχετίζονται σε ευθεία γραμμή με την Κρήτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ελπίζω αυτό να έχει κάποιο αποτέλεσμα για την Κρήτη πρωτίστως, για τη χώρα και βέβαια για την Ευρώπη. Εγώ, επειδή μιλάτε και στο νησί σας, το θεωρώ αβαντάζ, ανεξάρτητα του τι θα επιλέξουν οι πολίτες, γιατί όλοι δίνετε τη μάχη του Σταυρού ενιαία πανελλαδικά, το γεγονός ότι είστε αρκετοί που σχετίζεστε με την Κρήτη, και δεν το λέω τυχαία κύριε Σπουρδαλάκη, δεν ξεκινώ από τα μεγάλα, πάω σε κάτι πολύ πιο απλό. Είμαστε μία από τις πιο δυναμικές κατά τεκμήριο περιφέρειες της χώρας, σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος από άλλες περιφέρειες της χώρας, όπως η Σπύρου, και με ένα καλό μπραντ σε αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί που φιλοδοξείτε να μας εκπροσωπήσετε, δεν βρίσκεται ότι αυτό λέει κάτι και για την Κρήτη? Βεβαίως λέει κάτι για την Κρήτη. Το κριτικό πνεύμα, θα έλεγα, η κριτική κουλτούρα έχει διαστάσεις που δύσκολα αυτή η κουλτούρα γίνεται κατανοητή αν δεν την ζήσεις από κοντά, αλλά εύκολα διαπιστώνεις ότι υπάρχει ένα έντονο δημιουργικό πνεύμα. Ένα πνεύμα της δημιουργίας. Να πω, σήμερα το πρωί είχα την μεγάλη τύχη και επισκέφτηκα το ΙΤΕ. Σήμερα το πρωί παρακολούθησα την παρουσίαση ενός προγράμματος Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ, που είναι μια εξαιρετική δράση, πραγματικά εντυπωσιακή δράση του Υπουργού, που είναι συμπατριώτης μας, του Υπουργού Έρευνας, του κυρίου Φωτάκη. Εκεί ήταν κατάμεστη αίθουσα, από ερευνητές, από πανεπιστημιακούς. Δύο φοιτητές μου, φοιτήτριες για την ακρίβεια, που δουλεύουν στα προγράμματα τα ερευνητικά στο Πολυτεχνείο στα Χανιά. Είχαν έρθει από τα Χανιά για να παρακολουθήσουν αυτό. Τώρα για τα υπόλοιπα, τα ιστορικά, νομίζω οι ακροατές μας τα ξέρουν. Υπάρχει ένα πνεύμα το οποίο πραγματικά έχει αναδείξει την Κρήτη περίπου σαν ένα πρότυπο, νομίζω, περιφέρειας στην Ευρώπη. Δηλαδή έχει πανεπιστήμια, έχει πολυτεχνία, έχει παράδοση πολιτιστική, έχει αρχαιολογικούς χώρους, έχει ομορφιές, έχει ενδογενή κουλτούρα πολιτιστική που πάει πίσω σε πολλές παραδόσεις, την πολυπίκυλη παράδοση εθνοτήτων και που συγκρότησαν την ταυτότητά της. Νομίζω ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένας οδηγός ανάπτυξης, και έχει και βιομηχανία, επιχειρήσεις οι οποίες είναι παραγωγικές, που αξιοποιούν τα συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η Κρήτη, όχι μόνο τον τουρισμό αλλά και τις υποδομές που πηγαίνουν σε αυτή την ανάπτυξη. Ένας ακαδημαϊκός όπως εσείς στην πρώτη γραμμή θεωρεί ότι είναι πλεονέκτημα να έλκει την καταγωγή του από Ηράκλειο και Ρέθυμνο, να έχει ρίζες στα Χανιά και να έχει μεγαλώσει στον Πειραιά, επειδή είναι ενιαίος ο σταυρός προτίμησης πανελλαδικά? Θα έλεγα ότι πολύ γρήγορα για έναν ακαδημαϊκό που φαίνεται ντεζαβαντάζ, δεν είναι δηλαδή με την έννοια, πώς να το πω, την πολιτικά αντική μέσα στα πράγματα, μπορεί να γίνει αβαντάζ και μόνο ο τρόπος που πατά πάνω στην καταγωγή. Ή είναι τέχνασμα τελικώς? Όχι, τέχνασμα δεν είναι. Εγώ έχω γεννηθεί στον Πειραιά. Ο πατέρας μου γεννήθηκε εδώ, η μητέρα, η καταγωγή είναι από την άλλη μεριά. Έχω όμως και μια γιαγιά η οποία ήρθε με τον παππού από τη μικρασιακή καταστροφή. Άρα έχω και αυτή την ρίζα, ματωμένη ρίζα
του ελληνισμού κοντά μου. Ωστόσο, να σας πω, δεν είναι τέχνασμα, γιατί στον Πειραιά η περιοχή που μένω λέγεται Κρητικά. Και κάθε στα 5 σπίτια, τα 4,5 τουλάχιστον όταν μεγάλωνα, ήταν Κρητικά, η Ένωση Κρητών, Ομόνια κτλ. Λοιπόν, δεν είναι τέχνασμα, δεν είναι κάτι, έζησα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, θεωρώ ότι είμαι άνθρωπος που είμαι κοσμοπολίτης και είμαι τόσο κοσμοπολίτης ώστε να σέβομαι την καταγωγή μου, να συγκινούμε με το πεντοζάλι, να ανατριχιάζουμε το τσάμικο, να μ' αρέσει ο τσαρούχης και να θέλω να χορέψω μπέλου, αλλά να μην τα καταφέρνω. Αυτός είναι ο ελληνισμός. Μ' αρέσει και μια σειρά από άλλα πολιτιστικά πράγματα, γιατί αυτή είναι η ιστορία, νομίζω, του ελληνισμού. Κοσμοπολιτισμός, ανοιχτότητα, αγαπάς αυτό που είσαι και επειδή αγαπάς αυτό που είσαι, σέβεσαι τη διαφορετικότητα του άλλου. Και νομίζω η Κρήτη έχει αυτό στο σταυροδρόμι, για γεωγραφικούς λόγους, η γεωγραφία είναι μια βαριά μεταβλητή, λέμε εμείς, με τεχνικούς όρους. Νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Πρόσεξα ότι μετά την ανακοίνωση του ονόματός σας, στις πρώτες σας συνεντεύξεις και δηλώσεις, αυτό που αιμονικά, αν όχι αιμονικά, ευλαβικά, συνεχώς τοποθετείτε, είναι ότι πρέπει να ανοίξει ξανά μια συζήτηση για την αξία στην Ευρώπη. Ναι. Έχω μια ερώτηση παγίδα. Για ποια αξία θα σας πει κάποιος? Διότι σήμερα αυτό που για πολλούς θεωρείται το αποκομμένο, γραφειοκρατικό, αλλά πάντως βαρύ κέντρο εξουσίας των Βρυξελών, όπως λένε οι λαοί, φαίνεται να επιχειρεί δια της τεθλασμένης να πάει απευθείας, αυτό που περιγράφαμε προηγουμένως, στις περιφέρειες, παρακάμπτοντας πολιτικά συστήματα, πολιτικές δυνάμεις, κοινωνικές διεργασίες και, να το πω έτσι με αργό, να τσιμπά αυτές που είναι προχωρημένες σε ένα απευθείας διάλογο, στην ουσία διαλύοντας τα όποια ψήγματα μιας κρατικής οντότητας, γιατί μάλλον εκεί μπορεί να τα βρίσκει δύσκολα. Χθες ήταν η Βρετανία, προχθές ήταν η Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα, ή στρεβλώσεις, αν θέλετε, αλλά κάτι λένε στην Ουγγαρία. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, σκέφτεστε ότι μπορεί να ετοιμάζεστε να πάτε σε ένα συγκροτημένο μεν κοινοβούλιο, όπου το παιχνίδι θα είναι πάμε σε επίπεδο περιφερειών να μπούμε από πάνω, ενώ εσείς μιλάτε για αξία? Κοιτάξτε, ένας από τους λόγους που με έκαναν για πρώτη φορά, αν και είμαι από τα φοιτητικά μου χρόνια πολιτικοποιημένος και εμπλεγμένος στην περιπέτεια της αριστεράς, είναι ακριβώς το πρόβλημα που υπενήσεστε. Δεν υπενήσεστε, το περιγράψατε πολύ, με πολύ γλαφυρό τρόπο και πολύ συγκεκριμένα. Γιατί μιλάω για αξίες? Λέω ότι πρέπει να ξαναδούμε τις αξίες της Ευρώπης. Η Ευρώπη, ξέρετε, συγκροτήθηκε, ήταν το αποτέλεσμα, η ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης προέκυψε μέσα από τον προβληματισμό στις φυλακές του Μουσολίνη. Από ανθρώπους δημοκράτες, από ανθρώπους κομμουνιστές, από ανθρώπους φιλελεύθερους, οι οποίοι στοχάστηκαν μέσω της αυτής της τραγωδίας του πολέμου και του φασισμού και του αντιφασιστικού αγώνα, ότι πώς θα είναι η πυρό μας μετά από αυτή την καταστροφή. Και είπανε ότι πρώτα πρέπει να έχουμε ειρήνη, αυτό προείχε τότε, και να έχουμε μια κοινωνία ευημερίας, μια κοινωνία δικαιοσύνης, μια κοινωνία αλληλεγγύης. Και αν διαβάσετε το μανιφέστο του Βεντετόνε, που είναι ένα καταστατικά κείμενα, 8-10 χρόνια περίπου πριν το 1952 και την ίδρυση, την απαρχή της Ένωσης για την οποία συζητάμε, το κείμενο αυτό είναι καταπληκτικό και εξαιρετικά επίκαιρο. Έγινε η πρώτη φάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, κοινότητες, η ΕΕ, όπως τη λέμε, και τα λοιπά, το ευρώ. Σε αυτή την πορεία οι οικονομικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εκτροχίασαν αυτή την έμπνευση. Δεν ξεκίνησαν και πάρα πολύ καλά, ήταν ο Χάλιβας και ο Άνθρακας κτλ. Αλλά πια έχουμε ξεφύγει. Αυτό έχει δημιουργήσει πολλά κενά και αυτά τα κενά οδηγούν αυτή τη γραφειοκρατία να θέλει να παρακάμψει τη σημασία του πολιτικού, άρα και τη σημασία της δημοκρατίας, όπως το περιγράψατε, να παρακάμψει το αποτέλεσμα της λαϊκής κυριαρχίας, να παρακάμψει τη δυνατότητα της κοινωνίας να εκφράζεται κοινωνικά και πολιτικά, να παρακάμψει τη δυνατότητα της κοινωνίας να ονειρεύεται και αυτό να ελπίζει ότι θα πάρει θεσμική υπόσταση για ένα καλύτερο αύριο. Γι' αυτό πρέπει να ξαναδούμε τις αξίες. Για να το κάνουμε αυτό, και αυτή είναι η ας πούμε φιλοδοξία μου σε αυτή την προεκλογική καμπάνια, αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα, είναι να δούμε πώς θα ξαναμιλήσουμε για την Ευρώπη. Θα ταυτίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση παραδείγματος χάρη με την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Mm-hmm. Η Ευρώπη είναι η Γαλλική Επανάσταση, η Ευρώπη είναι ο Μπετόβεν, η Ευρώπη είναι όλες οι αξίες του διαφωτισμού. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι στενότερο. Πολλές φορές και στη ρητορική μας λέμε Ευρώπη. Θα ξανακαθίσουμε στο ίδιο τραπέζι εμείς που είμαστε κοσμοπολίτες, εμείς που είμαστε από την πλευρά των ριζοσπαστικών ιδεών διεθνιστές υποχρεωτικά, άρα και Ευρωπαίοι, με εκείνους οι οποίοι είτε για λόγους προκατάληψης είτε για λόγους εγκατέλειψαν την ιδέα της Ευρώπης και θέλουν πια να συγκροτηθούν και να ομφαλοσκοπούν εθνικά και ακόμα χειρότερα εθνικιστικά, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Πρέπει να βάλουμε και αυτούς που αμφισβητούν την Ευρώπη στο ίδιο τραπέζι. Αμφισβητούν την Ευρώπη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή μοντέλο Ένωση. Της Ευρωπαϊκής την Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ρωτώ έναν ακαδημαϊκό που ξέρω ότι καταγίνεται χρόνια με αυτά. Ναι. Και αν θέλετε, το έργο μπορεί να το έχει δει με έναν τρόπο και στον Καναδά όταν ήταν. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, οι αντιδράσεις των λαών, των κοινωνιών, που δεν είναι ευθύγραμμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά αντιμετωπίστηκε το θέμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλιώς στη Γαλλία, αλλιώς στη Γερμανία, αλλιώς αν θέλετε στις νέες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Κάποιοι λένε στρεβλώσεις, εγώ δεν ξέρω αν είναι στρεβλώσεις. Δεν λένε κάτι αυτή τη στιγμή. Ακόμη και το φαινόμενο Σαλβίνι στην Ιταλία ή και Όρμπαν στην Ουγγαρία σημαίνει ότι ταυτόχρονα ο κόσμος εκεί έπαθε λοβοτομή και είναι ακροδεξιός. Είναι αυτό ή η ακραδεξιά σήμερα καλύπτει αυτό που δεν μπορεί να καλύψει η δεξιά, το κέντρο, η σοσιαλδημοκρατία, η ριζοσπαστική όπως λέτε εσείς αριστερά? Κοιτάξτε, όταν το επίσημο πολιτικό σύστημα αδιαφορεί για το κοινωνικό μήνυμα, αδιαφορεί για το κοινωνικό ζήτημα, μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη εδώ και δεκαετίες πια βιώνει επιθετικές πολιτικές λιτότητας. Η χώρα μας έχει δυστυχώς το χρυσό μετάλλιο σε αυτή τη διαδικασία τα τελευταία πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι αυτό ανοίγει ένα πεδίο όπου όλες αυτές οι δυνάμεις βρίσκουν έφορο έδαφος και δικαιολογημένα. Συχνά μιλάω για πολυπίκυλη απειλή από την ακροδεξιά. Δεν είναι όλοι νεοφασίστες, δεν είναι όλοι κατά ανάγκην ρατσιστές, αλλά ανοίγεται ένα πεδίο που με απλουστευτικό τρόπο οι δυνάμεις αυτές, οι δυνάμεις που δημιουργούνται προσπαθούν να βρουν εύκολα διέξοδα παρακάμπτοντας βασικές, να πάλι αξίες, βασικές δημοκρατικές αξίες, λειτουργίες και δομές. Γι' αυτό πιστεύω ότι το επίδικο σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο οι περίφημες ή μάλλον οι διαβόητες πολιτικές λιτότητας, το οικονομικό στοιχείο, αλλά είναι το πολιτικό στοιχείο και γι' αυτό ξεκινήσατε όχι την ερώτηση παγίδα, την ερώτηση κλειδί θα έλεγα, και μου λέτε πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Έχουμε από τη μία λοιπόν μία απίσχναση του πολιτικού, του
του πολιτικού ζητήματος και έχουμε στη βάση αυτού το ζήτημα των πολιτικών, λιτότητας. Πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό? Καταγγέλλοντας, κάνοντας θεωρητικές συζητήσεις μόνο, το είπα πριν, ότι πρέπει να δούμε τη μεθοδολογία, πώς θα μιλήσουμε για την Ευρώπη για να της δώσουμε προοπτική δημοκρατική, κάνοντας κριτική για τις υφιστάμενες πρακτικές των ηγέτιδων δυνάμεων στην Ευρώπη. Επίσης ήταν πολύ άδικες για τη χώρα μας, να το πω αυτό, μπορούμε να το συζητήσουμε και πιο κάτω. Ένας τρόπος είναι όλο το δημοκρατικό τόξο, οι δημοκρατικές δυνάμεις να συμβρεθούν και να βρουν ένα περπάτημα προς την άμυνα σε αυτή την απειλή της ακροδεξιάς. Αυτό ωστόσο πρέπει να γίνει με εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες ενστερνίζονται πλουραλιστικές πρακτικές και διάλογο, όχι τυπικά και εκλογικά, αλλά επί της ουσίας. Και κυρίως εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες σε εθνικό επίπεδο δεν υιοθετούν εκείνες τις πρακτικές της λεγόμενης μεταδημοκρατίας, δηλαδή μιας δημοκρατίας που θέλει τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος περίπου όπως λειτουργούν οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις, και με τέτοιο είδους αξιακό πλαίσιο, και μια δημοκρατία η οποία τα κρατικά προτάγματα προηγούνται, αν δεν αγνοούν τελείως, το κοινωνικό ζήτημα και τις κοινωνικές επιδιώξεις. Ξέρετε, αυτό πρέπει να το θέλει μια ισορροπία, λέτε. Ξέρετε, μια κριτική που ακούγεται προς τις δυνάμεις όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και αν θέλετε έρχεται από πιο αριστερά, είναι, μα καλά, εσείς είστε τώρα, όχι εσείς προσωπικά, σε ένα διάλογο με τη λεγόμενη σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη. Δεν έχετε ακούσει καν ένα ψήγμα αυτοκριτικής, αντιθέτως φαίνεται να ενσωματώνεστε γρήγορα, όχι εσείς επαναλαμβάνω, στη λογική της σοσιαλδημοκρατίας. Και ποια είναι ψηλά χοντρά αυτή η σοσιαλδημοκρατία? Για παράδειγμα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, κ. Μακρόν, λέει ότι για το καλό του λαού και για το καλό της δημοκρατίας δεν πειράζει, ας το πούμε, και ψέματα. Με ποιον θα κάνετε διάλογο όταν η δημοκρατία υποχωρεί υπό το βάρος των μεγάλων οικονομικών συστημάτων, με ό,τι σημαίνει αυτό για την κοινωνία, γιατί η απόλυξη είναι η κοινωνία. Με ποιον θα κάνετε διάλογο? Σας έδωσα ένα παράδειγμα, δεν είναι το μοναδικό. Είπατε εσείς ότι στη χώρα μας συμπεριφέρθηκαν σκληρά όλα αυτά τα χρόνια. Μα και το S5, η Σοσιαλδημοκράτη της Γερμανίας, συμμέτοχε με την κυρία Μέρκελ. Ήταν, για να μην ξεχνιόμαστε. Απολύτως. Με ποιον λοιπόν? Κοιτάξτε, ιστορικά γνωρίζουν και οι ακροατές μας, φαντάζομαι, ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι αριστερά. Ιστορικά είναι αριστερά. Η ριστοϊμπαρόδο δεν είναι η δική μου αριστερά. Είναι αριστερά και γι' αυτό έχω, για όλες τις πολιτικές δυνάμεις και για αυτή, ένα σεβασμό στην ιστορική της πορεία. Είναι επίσης γεγονός, και αυτό λέτε και συμφωνώ μαζί σας, ότι αυτή η αριστερά έγινε ουραγός των πολιτικών, του νεοφιλελευθερισμού, των πολιτικών λιτότητας, με ό,τι αυτό σήμαινε τόσο για την κοινωνία και τις τεράστιες ανισότητες που παρήγαγε, όσο και για το πολιτικό σύστημα και τη δημοκρατία που είπαμε πριν. Γι' αυτό συρρυκνώνεται. Μάλιστα στη χώρα μας πάλι έχουμε μια πρωτοτυπία, πρωτοτυπήσαμε, παράξαμε τον όρο στην παγκόσμια βιβλιογραφία που το είπαμε πασοκοποίηση της σοσιαλδημοκρατίας, πασοκοφικέισιον της δημοκρατίας, το λένε, της σοσιαλδημοκρατίας. Και άρα τώρα το ζήτημα με το ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεργασία με αυτές τις δυνάμεις είναι διτό. Πρώτον, η ίδια η σοσιαλδημοκρατία κατ' χώρα, περιοχές και τα λοιπά, αρχίζει να σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, το Εργατικό Κόμμα της Αγγλίας έκανε μια στροφή πολύ εντυπωσιακή, μη αναμενόμενη. Θυμάμαι πριν από 2 χρόνια βρέθηκα στο Τορόντο και κάναμε μια δημόσια εκδήλωση που δεν μπορούσαμε να τη φανταστούμε, μήνες πριν, μιλώντας
και εξηγώντας το ζήτημα και την προοπτική και τα ζητήματα που φέρνει στο προσκήνιο ο ΣΥΡΙΖΑ, τον μπλόκο της Πορτογαλίας και το Εργατικό Κόμμα της Αγγλίας. Και όλοι είπαμε ότι πριν μερικούς μήνες δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Άρα η ίδια η Σοσιαλδημοκρατία, ένα κομμάτι της αρχίζει και σκέφτεται διαφορετικά. Απ' την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κυβερνός αριστερά. Έγινε. Τα κατάφερε. Και τα κατάφερε και όταν είσαι κυβερνάς, έχεις άλλου είδους ευθύνες, θεσμικές ευθύνες, δεσμεύσεις, ως κυβέρνηση. Κάπου πρέπει να κάνεις συμμαχίες, κάπου πρέπει να ακουμπήσεις. Επίγνωση είχε σε αυτό, ΣΥΡΙΖΑ, πριν κυβερνήσει, πιστεύετε? Επίγνωση είχε, δεν ξέρω πόσο προετοιμασία είχε και σίγουρα δεν είχε την εμπειρία. Κρατήστε το, θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Ο χρόνος τρέχει. Θα επιστρέψουμε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι εκτάκτως απόψε η εκπομπή συνομιλούμε με τον κύριο Μιχάλη Σπουρδαλάκη, υποψήφιο πλέον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Λέγατε λοιπόν για την κυβερνώση αριστερά στο προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έλεγα ότι επιβάλλει κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την καθαρότητα αυτού που λέγεται και είναι και ισχύει για όλα τα κόμματα του κοινωνικού ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ του κόμματος. Άρα είναι άλλος ο ρόλος ενός πρωθυπουργού που έχει την ευθύνη να φέρει, να νομοποιήσει, να φέρει τη χώρα του σε ένα επίπεδο νομιμοποίησης, αποδοχής από μια πολύ επιθετική Ευρώπη. Να θυμίσω, κύριε Σαχίνη, ότι τη στιγμή που οι ηγέτιδες δυνάμεις της Ευρώπης αντιμετώπισαν την αλλαγή που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν μια δημοκρατική αλλαγή στην κρίση, την επιθετικότητα που έδειξαν για τη χώρα μας και για το ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως για τη χώρα μας, αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως, αγκάλιαζαν ή ανέχονταν τις εξελίξεις στην Ουκρανία που ήταν νεοφασιστικές εκεί. Φαίνεται ότι αυτή η λογική που έχει επικρατήσει το προβάδισμα της οικονομικών αναγκαιοτήτων στην Ευρώπη παραβλέπει συστηματικά τη δημοκρατία, τη θεωρεί δευτερεύουσα. Θυμάστε όταν είχε σοβαρά προβλήματα συγκρότηση κυβέρνηση Πορτογαλία, τη δήλωση που είχε κάνει ο Βόλγα Σόεμπλε, που λέει «Δεν με νοιάζει, προχωρήστε κάτι, κάντε κάτι, δεν μας ενδιαφέρει τι αποφάσισε ο πορτογαλικός λαός». Καλά, και στην Ελλάδα το είπε αυτό και αλλού το είπε, ναι, και στην Αγγλία το είπε. Αυτό πρέπει να αμφισβητηθεί. Τώρα, είπα προηγουμένως ότι σε ένα επίπεδο άμυνας συγκρότησης αυτού του δημοκρατικού τόξου θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην είναι απλώς μια απλή αριθμητική. Δηλαδή έχουμε μια κυρίαρχη δύναμη και επειδή πράγματι αυτή η κυρίαρχη δύναμη δεν φτάνει να αποκρούσει την ακροδεξιά απειλή, αρχίζουμε και προσθέτουμε. Αν αυτές οι προσθέσεις, κύριε Σαχίνη, είναι προσθέσεις πολιτικών δυνάμεων και προσωπικότητων, οι οποίες στην λειτουργία τους σε εθνικό επίπεδο είχαν τις ίδιες πρακτικές ή θυμίζουν εκείνες τις πρακτικές που η γραφειοκρατία των Βρυξελών μας έχει συνηθίσει, δεν θα είναι επικοδομητική. Δεν φτιάχνετε, δηλαδή, λέτε. Αυτή η άμυνα της δημοκρατίας. Είναι επιτακτική σημασία, κατά τη γνώμη σας, να το πω απλά, αυτό κρίνεται, κατά τη γνώμη σας, στην Ευρωκάλπη? Νομίζω ότι αυτό κρίνεται, όχι η συμμαχία, αλλά η άμυνα. Αυτό που κρίνεται στην Ευρωκάλπη, που είναι πράγματι
οι πιο σημαντικές εκλογές, είναι γιατί κρίνεται το μέλλον της Ευρώπης. Το μέλλον της Ευρώπης δεν αμφισβητείται από όσους θέλουν να μιλήσουν για αξίες, την επαναθεμελίωση της Ευρώπης, δεν αποδέχονται την έλλειψη πολιτικής και κοινωνικής νομοποίησης των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Απειλείται από την ακροδεξιά που, στηριζόμενη σε αυτά τα ελλείμματα, που φοβάμαι ότι είναι δομικά, ουσιαστικά, να το πω λαϊκά αν μου επιτρέπετε, κάνουν παιχνίδι σε δρόμους και ατραπούς μη δημοκρατικούς. Μήπως λοιπόν οι δυνάμεις, ας το πω έτσι, του δημοκρατικού τόξου από την Χριστιανοδημοκρατία, είναι μια μεγάλη οικογένεια, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μέχρι και με κοινωνική ευαισθησία ιστορικά, μέχρι την αριστερά, μήπως οι ίδιες έχουν πυροβολήσει τα πόδια τους, δηλαδή την ίδια τη δημοκρατία, όταν προτάξαν μεγέθη, ποσοτικοποιήσεις, αδιαφορία. Άρα βρίσκεται έτσι ένα έδαφος πρόσφορο να γίνει παιχνίδι από τις άλλες δυνάμεις. Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Τώρα κοιτάξτε, επιτρέψτε μου, όχι επειδή είμαι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έμπρακτα έδειξε ότι μπορεί να συνθέσει διαφορετικές παραδόσεις. Μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό είχε κινήσει και το ενδιαφέρον, αν θέλετε, όχι μόνο το επιστημονικό, το πολιτικό, το οραματικό πολλές φορές, για όλη τη δημοκρατική, όχι κατά ανάγκη την αριστερή κοινότητα, γιατί μπόρεσε να φέρει κοντά αφενός όλη την γκάμα, όλη την ιστορική παράδοση της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, όλες τις εκδοχές της κομμουνιστικής παράδοσης από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά όλα τα νέα κινήματα που ήταν το κίνημα της οικολογίας, το φεμινιστικό, τα πολυπίκυλα κινήματα των δικαιωμάτων, και τα έφερε μαζί κάτω από την ίδια στέγη. Οι αναφορές που γίνονται σήμερα σε αυτή την προσπάθεια, αυτή τη συμμαχία, αν θέλετε, για την αποτροπή του μαύρου στη ζωή μας, στη ζωή της Ευρώπης, στη χώρα μας κτλ., η ριζοσπαστική αριστερά στη χώρα μας τα έχει καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ήδη. Αυτό ή είστε παράδειγμα προς αποφυγή, την πλήρωσαν υποδέμος εξαιτίας, εγώ θα το πω λαϊκά, αυτού που λέγεται της κολοτούμπας γύρω από τα μνημόνια, και μην μου πισπεύσετε να μου πείτε ήταν αναγκαίο, επικυρώθηκε στην κάλπη του Σεπτεμβρίου του 2015. Να θυμίσω ερίστον παρόδο ότι υπήρξατε μέλος της υπηρεσιακής κυβέρνησης, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν έτυχε, ακούστηκε τόσο πολύ που ήταν σαν να ήμουν. Μάλιστα. Λοιπόν, μη μου πείτε αυτό. Ρωτώ, είστε υπόδειγμα του πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ή είστε παράδειγμα προς αποφυγή, εντός εισαγωγικών φυσικά η έκφραση, δια της διαψεύσεως των πολιτών. Να το πω πιο χοντρά ακόμη, αν θέλετε. Οι πολίτες εμπιστεύτηκαν ΣΥΡΙΖΑ και τους συγκυβερνήτες ΑΝΕΛ, γιατί είπαν ότι παιδιά δεν πάει άλλο με αυτές τις πολιτικές, θα πάμε με μια άλλη πολιτική. Ναι, ναι. Τελικώς όμως υποχρεωθήκατε εκ των πραγμάτων να εφαρμόσετε την ίδια σκληρή πολιτική, ένα μνημόνιο ακόμη, θα μου πείτε εσείς τέλειωσε το μνημόνιο, φορολογία, πλεονάσματα, τα ξέρετε, υπερπλεονάσματα. Ναι, ναι. Άρα, λοιπόν, δημοψήφισμα, να το πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο... Εσείς επιχειρηματολογήσατε τότε υπέρ του όχι, λέγοντας να σταματήσουμε τον επαρχιωτισμό της δίθεν Ευρώπης. Βεβαίως. Λέγοντας ναι. Περίπου έτσι ήταν, ναι. Έχετε πολύ καλή μνήμη και το... Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, γιατί έχουμε δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα δεν ήταν να φύγει η χώρα από την Ευρώπη. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έκρινε στην προσπάθεια της διαπραγμάτευσης που γίνονταν τότε, με τους όρους που γίνονταν, ότι έπρεπε να φέρει κοντά στο τραπέζι τη Λαϊκή Βούληση. Έπρεπε να φέρει το λαό, το υποκείμενο της δημοκρατίας. Δυστυχώς οι δυνάμεις ηγέτιδες με τις οποίες συνομιλούσε είχαν αντίθετη άποψη. Η κυβέρνηση βρέθηκε στην εξής αντίστοιχη φάση με τον έντιμο συνδικαλιστή που πάει και ζητάει από τον
επιχειρηματία, αυξήσεις ή μια καλύτερη συλλογική σύμβαση. Εκείνος αρνείται, πηγαίνει στη βάση, παίρνει 62% ψήφο για να πάνε σε απεργία και ξαναπάει και λέει, κοιτάξτε, πάω σε απεργία, τι θα κάνεις? Και λέει ο επιχειρηματίας, κοιτάξτε να δεις, εγώ θα κλείσω το εργοστάσιο και lockout, δηλαδή, θα κάνω lockout. Και αν θέλεις, εγώ μου ζήτησες 5, εγώ θα σου δώσω μισό, δεν σου δίνω και τίποτα. Εκεί, σε αυτή τη στιγμή, είναι τεράστιο το δίλημα. Κλείνει το εργοστάσιο και μένουν όλοι άνεργοι ή κάνεις κάτι άλλο? Κύριε Σαχίνη, κοιτάξτε, έχω την πολυτέλεια ως πανεπιστημιακός, όπως και άλλοι συναδελφοί μου, να βλέπουμε λίγο τα πράγματα από απόσταση. Και έχοντας τα στοιχειώδη πράγματα της αναπαραγωγής μας, όπως λέμε με άλλους όρους, στο τραπέζι. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Και έτσι μπορώ να πω το εξής, ότι οι ήττες της αριστεράς, δηλαδή ενός κινήματος το οποίο οραματίζεται την ανθρώπινη χειραφέτηση, είναι εξίσου σημαντικές όσο και οι νίκες. Αυτό ήταν μια υποχώρηση, ήταν μια ήττα. Δεν ήταν ούτε, δεν θέλω να επαναλάβω χαρακτηρισμούς, διότι που δεν έχουν θέση στον πολιτικό διάλογο, υποβαθμίζουν την πολιτική μας κουλτούρα. Όσο ενδεχομένως λιγότερο υποβαθμίζει, αλλά και αυτό είναι όταν προσπαθεί κανείς να υιοθετήσει, να προασπιστεί πράγματα που δεν τα έλεγε πριν. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτά τα οποία λέτε. Ποια είναι η διαφορά από την αντιπολίτευση? Να το πω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Η διαφορά από την αντιπολίτευση ήταν ότι αυτό το πρόγραμμα ποτέ δεν έγινε πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό οι διαπραγματεύσεις έκαναν ρογμές εκεί που μπορούσαν. Εκεί που μπορούσαν στα νοσοκομεία, εκεί που μπορούσαν στην έρευνα. Μας έλεγε σήμερα, το ήξερα εγώ, ότι την περίοδο της ισχυρής Ελλάδος, τα χρήματα που δίνονταν στην έρευνα, και ξέρετε, επειδή είμαι σε αυτό το χώρο, έχει πολύ μεγάλη σημασία για να σταματήσει το brain drain, γιατί δίνονται χρήματα σε υποψήφιους διδάκτορες, σε μεταδιδάκτορες, με όρους καταπληκτικούς. Δηλαδή σήμερα έχουμε 2 δισεκατομμύρια που δίνονται στην έρευνα, και την περίοδο το 2004 είχαμε το 50% αυτού του ποσού. Την περίοδο του 2004, να το επαναλάβω, 1,3 του ΑΕΠ σήμερα, 0,53 το 2004. Να σας προβοκάρω. Αυτό σημαίνει ότι δεν υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αναγκαζόμενος η κυβέρνηση να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα, δεν το πίστευε. Απ' την άλλη μεριά, δυστυχώς η αντιπολίτευση ήταν ένθερμος υποστηριχτής αυτού του, και η διαπραγμάτευση δεν θα μας είχε φέρει εδώ που μας είχε φέρει. Να σας συντριγκάρω και να σας προβοκάρω με 2 ζητήματα. Εγώ παρακαλώ. Κράτησα αυτό που είπατε. Δεν αποδέχομαι οξύτατους χαρακτηρισμούς, κολοτούμπα για παράδειγμα. Αναρωτιέμαι αν πρέπει όμως και ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μια αυτοκριτική αντιστοίχως για χαρακτηρισμούς στην περίοδο που ήταν αντιπολίτευση. Οξύτατους χαρακτηρισμούς, κάποιοι μιλάγανε για γερμανοτσολιάδες, σας θυμίζω, μερκελιστές και πάει λέγοντας. Αν αυτά θεωρείτε ότι ήταν παροξισμοί ακρότητας, και να συντριγκάρω περισσότερο για την έρευνα. Καλά το είπατε. Αυτά είναι τα στοιχεία. Μόνο που το 4, αυτά τα ποσά αντί για την έρευνα στα πανεπιστήμια, πηγαίναν στους μεγάλους εθνικούς εργολάβους. Και ξέρετε, μία από τις οικογένειες είχε εκπρόσωπό της στο δικό σας ψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Ναι. Τώρα. Ναι. Θα είστε συνυποψήφοι. Δεν είναι υπονοώ ότι η οικογενειακή ευθύνη γίνεται ατομική ευθύνη, γιατί αυτό θα ήταν εξόχως φασιστικό. Ωστόσο, έχει ένα συμβολισμό. Πράγματι έχει ένα συμβολισμό. Χρησιμοποιείται και με διαφορετικούς όρους, γιατί, εντάξει, οι οικογένειες... Εγώ τον συγκεκριμένο συνυποψήφιο που υπενήσεστε,
Δεν τον γνωρίζω, τον γνώρισα μόλις το Σάββατο. Ωστόσο τον έχω δει, επειδή Πειραιάς, μικρή κοινωνία και τα λοιπά, να είναι ένας από τους πολλούς ο οποίος έδινε έμπρακτα, μεροκάματο και σιωπηρά και σεμνά τη συμπαράστασή του στην κρίση την προσφυγική που είχαμε το 16 στο λιμάνι του Πειραιά. Εγώ αυτό ξέρω. Από εκεί και μετά θεωρώ ότι οι άνθρωποι αλλάζουν. Οι συμβολισμοί προφανώς παραμένουν, αλλά και η αντίληψή μας στην κατασκευή συμβολισμών ή στην αποδοχή συμβολισμών θα πρέπει να... Πήγα στο πεδίο που σας αρέσει, να, το κατάλαβα. Όχι. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Για μένα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάντοτε αυτή την δυνατότητα, είχε αυτή την ικανότητα η οποία του προέκυψε από σχεδιασμό, από ανάγκη, από αναστοχασμό πολλές φορές, αυτή της ανοιχτότητας και της σύνθεσης διαφορετικών, αν θέλετε, ωστόσο πάντα μέσα στο ευρύ πλαίσιο της αριστεράς, της πληθυντικής αριστεράς, όπως λένε κάποιοι, δεν είναι όρος που τον προτιμώ, αλλά την είμαι του λόγου που λένε, και που μπορούσε να τα συνθέσει. Είναι όμως διαφορετική αντίληψη. Ναι μνημόνιο, ναι λιτότητα, αλλά θα κάνουμε το παν να μην κόψουμε τις συντάξεις. Θα κάνουμε το παν να δοθεί να βάλουμε με αξιοπρέπεια φαΐ στο τραπέζι των πολιτών. Θα κάνουμε το παν να βάλουμε ένα φρένο σε αυτό που λέει brain drain. Πώς το κάνουμε? Στη λιτότητα. Το 17 είναι τα στοιχεία τα οποία σας είπα. Άρα πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι ανεγγέλθη σήμερα. Επίτε μου και το άλλο. Θεωρείτε ότι χρειάζεται μια αυτοκριτική για χαρακτηρισμούς του παρελθόντος ως αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, νομίζω επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ, και ευχαριστώ που επαναφέρετε την ερώτηση, είναι σημαντικό, εγώ τουλάχιστον έτσι θα το έβλεπα, επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τέτοια ρητορική. Όμως, όταν γίνεται μια πολύ μεγάλη ανατροπή, το έχω πει και σε ανύποπτο χρόνο αυτό, πρέπει να επισημαίνουμε, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, ακρότητες και υπερβολές, αλλά να τις αναμένουμε κιόλας, για να τις φρενάρουμε αμέσως μετά. Δεν γίνεται όταν έχουμε μια τεράστια αλλαγή στη χώρα, εκατομμύρια άνθρωποι στο δρόμο. Κύριε Σαχίνη, επειδή έτυχε εκείνη την περίοδο στο εργαστήριο το οποίο είχα την τύχη να είμαι διευθυντής στο κέντρο της Αθήνας, τον Ιούλιο του 2011, έχω δει παιδιά με σπασμένα χέρια, ερχόντουσαν καταφύγιο εκεί, να κλαίνε και να λένε πού θα πάω, θα φύγω από αυτή τη χώρα, 20 φοιτητές μου. Το λέω και πραγματικά είναι λίγο ψυχολογικά βαρύ που σκέφτομαι αυτή την περίοδο. Το να μέσα σε αυτή τη σύγκρουση νομίζω ότι η υπερβολή, αν ακούστηκαν και όπως ακούστηκαν και πόσο συχνά ακούστηκαν υπερβολές, μπορεί κανείς να είναι λίγο, μπορεί να είναι λίγο ανεκτικός. Εάν συνεχίσουμε όμως αυτή την ιστορία, έτσι, των χαρακτηρισμών, δεν μ' άρεσαν οι χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Λοβέρδο για συμμορίες, για τα λοιπά, πάνω σε μια δικαστική απόφαση. Εκεί είναι πολύ χειρότερα, διότι κάποιος που σηκώνει, ένας νέος που σηκώνει τη σημαία και τρώει το δακρυγόνο ή βλέπει τον φωτορεπόρτερ να χάνει την ακοή του, πει μια κουβέντα παραπάνω και δύο κουβέντες παραπάνω, μπορεί κανένας να το... Όταν είσαι πολιτικός με ευθύνη, εκλεγμένος, το να απειλείς δικαστές
με δικαστικές προσφυγές επειδή τόλμησαν να σε παραπέμψουν με βάση τα στοιχεία διεθνών οργανισμών κτλ. Νομίζω ότι αυτό το δεύτερο είναι χειρότερο. Θέλω να μου πείτε και να πάμε έτσι στη δεύτερη διακοπή. Αν νιώθετε ότι το κριτήριο στην κάλπη θα είναι με βάση αυτό που περιγράφετε εσείς, τι παίζετε δηλαδή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ή αν θα είναι ένα κριτήριο περισσότερο εσωτερικό, ναι, τι υφίσταμε ή δεν υφίσταμε, ανάλογα από τη θέση που είχε ο καθένας ως πολίτης, και με δεδομένο ότι μετά από αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε πανελλήνια καταγραφή και αυτοδιοικητικά αλλά κυρίως ευρωεκλογές μετά από 4 χρόνια για πρώτη φορά. Ναι. Δεν έχουμε εκλογές κάθε 1 ή 2 χρόνια. Ναι, ναι. Έτσι. Τι πιστεύετε ότι θα μετρήσει περισσότερο? Θα ψηφίζω για την Ευρώπη έτσι όπως το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα κόμματα ή το ΚΚΕ? Ή θα ψηφίζω έχοντας κατά νου εγώ θέλω να τιμωρήσω την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι σε ένα βαθμό είναι στο χέρι μας να κάνουμε μία συζήτηση και αντιπαράθεση με βάση το μέλλον της Ευρώπης. Κύριε Σαχίνη, ο εύκολος τρόπος να τεκμηριώσουμε ότι αυτές οι εκλογές είναι σημαντικότερες στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να πούμε ότι το 70% των ρυθμίσεων που μας συνέχει ως κοινωνία, ως κράτος και τα λοιπά έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο εύκολος τρόπος. Αλλά υπάρχει, και άρα να κάνουμε μια συζήτηση που αφορά την Ευρώπη. Υπάρχει όμως από την άλλη μεριά, ξέρετε, και η αδράνεια. Οι εκλογές, οι ευρωπαϊκές, εμείς στη γλώσσα μας, στο λίγκο, ας πούμε, των κοινωνικών επιστημών της πολιτικής επιστήμης, τις λέμε εκλογές δεύτερου τύπου. Δεύτερης τάξης. Νομίζω ότι είναι στο χέρι μας αυτό να το ανατρέψουμε. Και είναι στο χέρι μας να το ανατρέψουμε γιατί το ζήτημα το οποίο συζητήσαμε πριν, του μέλλοντος αυτής της κοινότητας στην οποία ζούμε, του σπιτιού στο οποίο ζούμε, είναι αυτή τη στιγμή στα χέρια μη δημοκρατικών ή υπό τον κίνδυνο, υπό την απειλή διάλυσης στα χέρια μη δημοκρατικών δυνάμεων. Αν δει κανένας 5 χρόνια πριν, οι ανισότητες έχουν πολλαπλασιαστεί, η έννοια παραδείγματος χάρη του working poor, των φτωχών εργαζομένων, δηλαδή δουλεύεις κανονικά με πλήρη απασχόληση 40 ώρες την εβδομάδα και δεν μπορείς να δεις στον ήλιο μοίρα, να το πω απλά, δεν μπορείς να ελπίσεις ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά σου όπως τύχαινε για τους γονείς μας η προηγούμενη γενιά. Αυτό θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Κρατήστε το. Πάμε στην τελευταία διακοπή απόψε. Θα επιστρέψουμε πάνω σε αυτή τη θεματική που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εκκρεμεί βεβαίως και μία απάντηση αν πιστεύετε ότι τελικά αυτό θα μετρήσει, αν θα ψηφίσουμε και με εσωτερικούς όρους. Βεβαίως. Κρατήστε βεβαίως, το. Θα επανέλθω. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Κύριε Σπουρδαλάκη, νομίζω ότι έχετε πιάσει τη φλέβα. Αναφερθήκατε για παράδειγμα σε αυτούς που εργάζονται 40 ώρες, πλήρη απασχόληση, αλλά στην ουσία υποαμείβονται. Για σκεφτείτε 8 ότι... εκατομμύρια είναι αυτή στη Γερμανία. Μάλιστα. Για σκεφτείτε, εγώ θα σας πω κάτι χειρότερο. Στη Γερμανία, καλά το λέτε. Εσείς είστε έτοιμος, αν σας επιλέξουν οι Έλληνες, να πάτε ευρωβουλευτής σε ένα όργανο, κογκλάβιο κατά άλλους, που ακόμη και μία ώρα εβδομαδιαίας εργασίας θεωρείται εργασία. Δεν καταγράφεσαι άνεργος. Μπορεί να αλλάξει αυτό, και για να το πω ακόμη πιο χοντρά. Στην ουσία σήμερα η Ευρώπη στην τεχνολογία αιχμής έχει χάσει το βηματισμό. Στη βιομηχανία παράγει αυτοκίνητα, παράγει φυτοφάρμακα αν θέλετε να σας πω, και ελάχιστα. Και τι κάνει, φέρνει το ντάμπινγκ του τρίτου κόσμου στην ίδια την Ευρώπη? Αυτό θα συμβεί, δηλαδή η κινέζικη εντός εισαγωγικών
όρια απασχόληση στην Ευρώπη, έτσι λύνεις το πρόβλημα? Σε κοινωνίες που κατέκτησαν δικαιώματα και απολαύσεις. Κοιτάξτε, γι' αυτό να συμπληρώσω, να θυμίσω μάλλον την ερώτησή σας που προηγήθηκε. Δεν πρέπει η πολιτική αντιπαράθεση σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση να τα κύρια χαρακτηριστικά της να είναι εθνικά. Δεν πρέπει δηλαδή η αδράνεια του παρελθόντος που θεωρεί αυτές τις εκλογές δεύτερης τάξης να κυριαρχήσουν και να μην ανοίξουμε, Δεν είναι εύκολο πάντως. Πρέπει να σας βεβαίως πω ότι δεν είναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνοντας μπόνους σε ευρωεκλογές πριν τις εκλογές του 2015 σηματοδοτούσε, δε κάλπιτα ερχόταν, ότι κάτι αλλάζει στην κοινωνία. Ναι. Έτσι. Η μεγάλη ανατροπή, ο μεγάλος σεισμός είχε γίνει το 2012. Αυτή είναι η αλήθεια. Εσείς πιστεύετε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, ή όποια αξιωματική αντιπολίτευση, δεν συζητώ για την Νέα Δημοκρατία, θα χάσει την ευκαιρία να συμβολήσει με ένα μήνυμα και εσωτερική τάξη? Όχι. Αλλά νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ τουλάχιστον, και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ακολουθήσει. Εμένα μου έκανε πολύ θετική εντύπωση ο λόγος του Πρωθυπουργού το περασμένο Σάββατο. Ήταν τουλάχιστον κατά τα 2/3 αναφερόταν στην Ευρώπη και έκανε και πολύ συγκεκριμένες 7 προτάσεις. Τα πεδία τα οποία πρέπει να προτάξουμε. Συγκεκριμένα. Γενικές, αλλά έδειχναν την κατεύθυνση. Παραδείγματος χάρη, οι ευρωβουλευτές που εγκρίνουν τον προϋπολογισμό θα μετακινήσουν προς τα κοινωνικά κονδύλια, θα αυξήσουν τα κοινωνικά κονδύλια, θα προστατεύσουν την εργασία, αυτά που λέγαμε. Άρα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και με τέτοιους όρους. Βεβαίως, θα την κάνουμε στα ελληνικά. Δεν θα την κάνουμε σε κάποια άλλη γλώσσα. Πείτε μου λοιπόν. Και θα την κάνουμε σαν νότιοι Ευρωπαίοι επίσης. Πείτε μου λοιπόν, είναι, πιστεύετε, το δομικό θέμα αυτή τη στιγμή, δηλαδή η μεταφορά, επαναλαμβάνω, του ντάμπινγκ στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση? Υπάρχουν τέτοιες τάσεις, οφείλω να πω. Ωστόσο, αυτό, αν θέλετε, έχει βοηθήσει στο να μην είναι τελείως και να έχει κάποιο σημαντικό περιεχόμενο η πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από 2 ή 3 χρόνια με τον κύριο Πρωθυπουργό για την συνεννόηση του Νότου. Υπάρχουν τέτοιοι κίνησεις, υπάρχουν τέτοιες τάσεις, αλλά νομίζω τα συλλογικά, κοινωνικά και πολιτικά υποκείμενα, για αυτά συζητάμε τώρα, μιλάμε σαν κόμματα κτλ., μπορούν να κάνουν κάτι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά κόμματα, στο πλαίσιο των ευρωομάδων που σχηματίζονται εκεί, να πιέζουν και ταυτόχρονα να επηρεάζουν την ατζέντα και να βοηθούν με τα χρήματα τα οποία δίδονται. Δεν είναι τόσα πολλά όσα νομίζουν. Στο ζήτημα της επιμόρφωσης. Το ζήτημα της επιμόρφωσης των πολιτών της Ευρώπης. Είναι όμως ετεροβαρές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα μη ερετό όργανο που λέγεται Eurogroup έχει πάρει τις πιο καθοριστικές αποφάσεις. Κύριε Σαχίνη, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Εδώ πια είναι ταμπουλαράζα κατάσταση. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να συνεχίσει η Ευρώπη έτσι. Δεν θα υπάρχει η Ευρώπη με την έννοια που την ξέρουμε, με τα δομικά, εγώ θεωρώ, δημοκρατικά ελλείμματα έτσι. Δεν θα υπάρχει δημοκρατία και άρα γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές οι εκλογές. Δεν θέλω να κινδυνολογήσω. Δεν μπορεί να συνεχίσει και να αποφασίζει για την σύνταξη της θείας μου ή του πατέρα μου ένα όργανο το οποίο δεν έχει κανέναν έλεγχο και καμία δημοκρατική νομιμοποίηση, όπως είναι το Eurogroup κτλ. Αλλά δεν πρέπει η συζήτηση γι' αυτό να περιοριστεί, ωραία, 22 αρμοδιότητες στους ευρωβουλευτές, μία αρμοδιότητα εκεί. Δεν χρειάζεται πια μικροδιορθώσεις. Πρέπει από την αρχή να το δούμε.
έχουμε ξεφύγει από τις αρχικές ράγες που ενέπνευσαν αυτούς που θεμελίωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το ξαναδούμε. Η Ευρώπη δεν είναι γαλατικό χωριό, το είπα και λίγο πριν. Είναι μέρος της παγκοσμιοποίησης. Να πω και κάτι ακόμα. Οι επιμέρους εθνικές, υπερεθνικές ενσωματώσεις σε άλλες περιοχές, όπως είναι η ΝΑΦΤΑ, mm-hmm. που περιλαμβάνει τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, δεν έχουν καν ένα βουλευόμενο σώμα. Εμείς, μέσα στο αντιδημοκρατικό ή μη δημοκρατικό, καλύτερα θα πω, αντιδημοκρατικές πρακτικές, αλλά μη δημοκρατικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον έχουμε την Ευρωβουλή. Ας μας εκπροσωπήσουν βουλευτές, συμπολίτες μας, οι οποίοι πρέπει να συναντηθούν με εκείνους τους Ευρωπαίους πολίτες από άλλες χώρες που μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες. Αυτό νομίζω είναι το επίδικο. Βεβαίως ο καθένας θα τα πει στη γλώσσα του, καταλαβαίνετε τι λέω, με την κουλτούρα του, την αυτή, τα λοιπά, αλλά το ζήτημα το αξιακό, να αυτό που λέγατε στην αρχή, πρέπει να τεθεί από την αρχή. Έχει και μερικά παράδοξα αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, στη Γαλλία εξακολουθούν για πολλωστή εβδομάδα στους δρόμους τα κίτρινα γυλαίκα και περίπου, μιλάμε για την καρδιά της Ευρώπης, περίπου έχει αποσιοποιηθεί η κατάσταση, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Άλλο παράδοξο, αν θέλετε. Μπορεί να πάμε σε εκλογές που θα έχετε όσοι εκλεγείτε συναδέλφους σας Βρετανούς ευρωβουλευτές περιορισμένου χρόνου. Το τελεσίγραφο το τελευταίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι αν φτάσουμε μέχρι τη 12η Μαΐου, τότε για να μην τερματίσουμε μεταξύ μας θα πρέπει να μετέχετε σε ευρωεκλογές για να πάρετε την παράταση. Για σκεφτείτε μερικά παράδοξα που δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε πριν 4-5 χρόνια. Αυτά όλα λένε κάτι κατά τη γνώμη σας. Λένε ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος να ψάχνουμε λεπτομέρειες. Πρέπει να το δούμε από την αρχή και πρέπει να το δούμε με ειλικρίνεια και πρέπει να μην αποκλειστεί κανείς από αυτό το διάλογο. Το είπα και στην αρχή. Ακόμα και εκείνοι που με υπερβολικό τρόπο αυθαίρετο είναι ομφαλοσκοπούν κτλ. Προφανώς μόνο τις δυνάμεις οι οποίες εγγράφονται στο πλαίσιο του διαφωτισμού που κομματικά, που είναι οι δημοκράτες, χριστιανοδημοκράτες, οι σοσιαλδημοκράτες που προβληματίζονται περισσότερο, οι πράσινοι, η ριζοσπαστική αριστερά, η αριστερά και τα λοιπά, η εργατική και πάει λέγοντας. Αυτοί πρέπει να ξανακαθίσουμε και να δούμε. Η άνοδος, και οι ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι είναι δημοκρατικοί. Δεν τους βάζετε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Όχι, το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Όμως πείτε μου, κατά το μάλλον ήτον, θα έχουμε μεγάλη άνοδο των λεγόμενων ακραίων, αν θέλετε, αντιδημοκρατικών, φασιστικών και νεοφασιστικών εκφάσεων. Ναι, ναι. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Σημαίνει... Το λέτε, μάλλον να το πω διαφορετικά, όλοι οι υπόλοιποι, μήπως το λέτε ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ιδού ο μπαμπούλας, ελάτε σε μας και την ίδια στιγμή εγώ να αισθάνομαι, θα το πω χιδέα, κόκκινος, πράσινος, άσπρος ή μαύρος, μπαμπούλας είναι. Γιατί η ζωή μου καταβυθίζεται. Όχι, εγώ το βλέπω ως ευθύνη, κύριε Σαχίνη, προσωπικά. Και το βλέπω και νομίζω ότι και το κόμμα μου το αντιλαμβάνεται ως ευθύνη του αυτό το πράγμα. Όχι ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Mm-hmm. Και όταν βλέπεις κάτι ως ευθύνη, μόνο και μόνο αν το εντυπωίζεις ως ευθύνη, ενέχει η έννοια της ευθύνης και ένα στοιχείο αυτοκριτικής, θα μου επιτρέψετε να πω. Ναι, όταν λειτουργείς εξαιτίας των αδρανιών που σου επιβάλλει η κρατική διοίκηση που κληρονομείς. Αυτό ήταν. Είναι ένα κράτος που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Κλεισίματος του ματιού, του παρακάμπτω, του οχαδερφέ, της αυτοθυσίας πολλών δημοσίων υπαλλήλων, του σήματος, τη μη αναγνώριση αυτής του φιλότιμου στις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν καταδικάζω και εξισώνω όλα τα πράγματα. Αυτό όλο το πράγμα θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να μην το μεταφέρουμε, να μην το υιοθετήσουμε, να μην το συνεχίσουμε να το πάμε στην Ευρώπη. Πρέπει η δική μας κανονικότητα την άλλη μέρα να είναι διαφορετική από τη χθεσινή, όχι απλώς
η καλύτερη κανονικότητα σε εισαγωγικά που υπήρχε προδεκαετίας, γιατί αυτό δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει. Άρα πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή. Εγώ αισθάνομαι ευθύνη ως δημοκράτης και αριστερός πολίτης στην Ευρώπη ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ο τρόμος για το μέλλον της Ευρώπης, για την δύναμη αυτών των δυνάμεων, δεν με ιντριγκάρει, δεν μου δημιουργεί περιφέρεια, μου δημιουργεί ένα βάρος, ένα άγχος να δράσουμε όλοι, να το καταλάβουμε. Δεν έχουμε απαντήσεις πώς θα... δεν είναι απλές οι απαντήσεις, δεν είναι να έχουμε δικαιότερη οικονομία και αμέσως θα λυθούν τα πράγματα, δεν είναι να βάλουμε δύο περιορισμούς στο Eurogroup και να λυθούν τα πράγματα, είναι πολύ πιο σύνθετα και νομίζω η φωνή πολλών σαν και εμένα θα είναι χρήσιμη. Κύριε Σπουρδαλάκη, ελπίζω. Κύριε Σπουρδαλάκη, προφανώς οι πολίτες και οι τηλεθέατες και οι πολίτες το κρίνουν αυτό, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε και κοσμήτωρας στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Αθήνας, αν θέλετε και με την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα, τηρουμένων πάντα των αναλογιών, αισθάνεστε ότι μπορεί να μπαίνουμε σε μία περίοδο μεσοπολέμου, σκοτεινής Ευρώπης? Διότι, κοιτάξτε, οι υπερεθνικές ενώσεις με έναν τρόπο υπήρχαν και τότε, είχαν άλλες ονομασίες βεβαίως. Το αισθάνεστε ότι μπορεί να είμαστε κοντά, επαναλαμβάνω, τηρουμένων των αναλογιών? Και αν το δω και σε παγκόσμια κλίμακα, το χρέος είναι μια υπερφούσκα. Είναι 3-3 του ΑΕΠ μπορεί να παράγει ο πλανήτης. Αυτό κάπου θα σκάσει. Με πόλεμο, με κοινωνικές αναταραχές, κάπως θα σκάσει. Γι' αυτό σας ρωτώ, αισθάνεστε ότι μπορεί να έχουμε τηρουμένων των αναλογιών, το επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, ανάλογες καταστάσεις? Φοβάμαι πως μπορεί να έχετε δίκιο. Γι' αυτό μίλησα για ευθύνη, γι' αυτό μίλησα σε έναν βαθμό και για συνευθύνη. Αυτό εννοώ, δηλαδή ότι όλοι οι πολίτες ανεχθήκαμε πολλά πράγματα. Ανεχθήκαμε να επιληθεί η κρίση με έναν τρόπο που δεν έβαζε, που εξακολουθούσε να βάζει την κοινωνία στο περιθώριο. Κοροϊδεύαμε την κοινωνία, στη χώρα μας παραδείγματος χάρη, αλλά και αλλού, με άλλους τρόπους. Και το κράτος, οι κυβερνήσεις, τις είχαν γυρίσει στην πλάτη. Δώσε ένα επιδοματάκι εδώ, κάνε ένα πελατειακό κολπάκι εκεί, και ούτω καθεξής, στα καθημάς. Αντίστοιχα γίνονται και αλλού. Μην Άρα φανταστείτε. Ούτε σήμερα εσείς βολεύεστε με λύσεις επιδομάτων στη χώρα, γιατί υπάρχουν και σήμερα, θα σας πει κάποιος. Κοιτάξτε, οι επιδημοτικές πολιτικές, κοιτάξτε, για τον άνεργο, το όχι, κάτω. Κοιτάξτε, όχι, είναι διαφορετικού τύπου. Εχθρός, όταν μπαλώνεις και προσπαθείς να επουλώσεις πληγές, πολύ συγκεκριμένες, μετά από μια τόσο μεγάλη κρίση του 25-26% συρρήγνωσης του εθνικού πλούτου, αυτό είναι αναγκαίο. Αν θεωρείς ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί εσαΐ, αυτό είναι περιοριστικό και μια διαδικασία που οδηγεί σε εθωτυφλία. Μου επιτρέπετε ευθέως να σας κοντράρω? Παρακαλώ. Είναι ζήτημα πια πρώτης τάξης, κατά τη γνώμη σας, και δεν μιλώ μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, αυτό που ακούγεται ένα δίκτυο ασφαλείας ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε πολίτες και λαούς εξουθενωμένους πάνω από 10 χρόνια, αν βάλω δε τη λιτότητα στη Γερμανία, είναι πολύ περισσότερο, ή είναι ζήτημα σταθερού μισθού με αυξητικές τάσεις, με αύξηση του ΑΕΠ? Γιατί ακούω ότι έχει γίνει μάνα εξ ουρανού το ελάχιστα εγγυημένο εισόδημα. Αυτό τι σημαίνει? Διατήρηση μιας λογικής, μοιραστείτε τα ψίχουλα. Έχετε δίκιο, δεν με κοντράρετε. Μου λέτε ότι μου υπογραμμίζετε, όπως και εγώ βλέπω, κάποιες πολιτικές μικροανακούφιση σε ένα ζήτημα που είναι πολύ πιο, πολύ πιο σοβαρό. Για να λύσουμε ένα ζήτημα τόσο βαθύ οικονομικό, συγγνώμη, κοινωνικό, θα πρέπει, γι' αυτό λέω, ότι πρέπει να δούμε
τις αξίες πάνω στις οποίες θα πατήσουμε. Και όταν λέω αξίες, δεν μιλάω τη ρητορία των ιδεολογιών αριστεράς, ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλισμός και κομμουνισμός, φιλελευθερισμός και πάει λέγοντας. Εννοώ αξίες. Μπορούμε να δούμε πώς έμπρακτα θα θεωρήσουμε, θα εφαρμόσουμε στοιχεία αλληλεγγύης για να έχουμε κοινωνική συνοχή. Πώς θα το κάνουμε? Θα αποφασίσουμε, παραδείγματος χάρη, ότι η υγεία και η παιδεία είναι ακριβή τομείς, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για μια κοινωνία η οποία θέλει να είναι ευνομούμενη. Αυτά τα κονδύλια, αν τα βρούμε, θα έχουμε κοινωνική λογοδοσία γι' αυτό και δημοκρατική διαχείριση αυτού του πράγματος. Αυτά τα ερωτήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά για να πάμε παραπέρα. Τέτοια Ευρώπη, λοιπόν, μάλλον τέτοια ζητήματα θέλετε να τεθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με μία μεθοδολογία να δούμε η Ευρώπη πού μπορεί να, πώς μπορεί να θεμελιωθεί, πώς μπορεί να επαναθεμελιωθεί. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτό που λέω προφανώς θα προσκρούσει στα κυρίαρχα συμφέροντα. Είναι προφανές ότι η κινητικότητα του κεφαλαίου είναι πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο ευέλικτη από ό,τι είναι η κινητικότητα της εργασίας. Και αυτό δημιουργεί μια εξορισμού ανισότητα στις... Ακόμη και στις ταχύτητές τους, αν θέλετε. Στις διαδικασίες. Ζούμε πράγματι σε μια εποχή όπου το κεφάλαιο, οι επιχειρήσεις έχουν το πάνω χέρι στις κοινωνικές ισορροπίες, στους σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Αλλάζεις λίγο τους συσχετισμούς. Οι μεταρρυθμίσεις μας πρέπει να είναι... να φτάνουν σε ένα σημείο που να είναι αδύνατες και να τις πρόχνουμε παραπέρα για να υλοποιηθεί αυτό το λίγο παραπάνω, όπου αλλάζει συσχετισμό, και αλλάζει συσχετισμό σημαίνει αλλάζει και νοοτροπία, άρα και αξίες σιγά σιγά. Αυτή είναι η σύγχρονη ανατρεπτική, μαχητική, αν θέλετε, δημοκρατία, που αλλάζει ταυτόχρονα και τους κοινωνικούς συσχετισμούς και ελπίζω να αλλάξει το μέλλον μας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Επειδή φτάνουμε στο τέλος, δεν μπορώ να αποφύγω την επικαιρότητα. Θέλω ένα δικό σας σχόλιο. Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο που ανοίγει η συζήτηση και η μορφοποίηση περί προοδευτικής συμμαχίας στο χώρο, ή είναι pacification στο ΣΥΡΙΖΑ? Τι ακριβώς είναι? Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε, περίπου το απάντησα. Θέλω να το δω συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι η συμμαχία για την προάσπιση της δημοκρατίας και του, κατά συνέπεια με όλα αυτά που ήδη έχουμε πει, του μέλλοντος της Ευρώπης, είναι απολύτως απαραίτητη. Δεν μπορεί σε αυτή την προσπάθεια να έχουν δυνάμεις, δεν βοηθάει αυτή την προσπάθεια, δυνάμεις οι οποίες παραμένουν στις πρακτικές, οι οποίες κινήθηκαν και κινούνται ακόμα στη λογική της μεταδημοκρατίας, του προτάγματος των κρατικών επιλογών από κάποιο είδους γραφειοκρατία, την ένταξη και την επιβολή αυτή στην κοινωνία, όρια στην κοινωνική έκφραση και τα λοιπά, στην κατηγορία ότι κάθε κοινωνικό αίτημα είναι ο κακός λαϊκισμός και ούτω καθεξής. Άρα ναι, στη διεύρυνση πρέπει να γίνει με πρόσωπα, πολιτικές δυνάμεις, και αυτή η διεύρυνση, ξέρετε τι, δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη συγκυρία. Η ανάγκη για αυτές τις κοινωνικές στην αρχή και στην συνέχεια πολιτικές συμμαχίες παράγεται κάθε μέρα. Δεν είναι να βάλεις, ας μιλήσω για τον εαυτό μου παραδειγματικά, υποθετικά, το σπουρδαλάκι που
δεν ήταν και πολύ ΣΥΡΙΖΑ στο παιχνίδι, επειδή τώρα τελευταία λέει, βρε παιδί μου, καλά τα κατέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ με το μνημόνιο, περιόρισε το δράμα, παλεύει ακόμα. Οπότε φέρ τον εδώ. Ναι, ναι. Οπότε φέρ τον εδώ. Γιατί την ίδια στιγμή που κάνεις αυτό, okay, μπορεί να το κάνεις, την ίδια στιγμή στο πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του περιβάλλοντος, των σκουπιδιών μας της καθημερινότητας, σε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, κύριε Σαχίνη, παράγεται και αναπαράγεται κάθε φορά και ανανοηματοδοτείται η έννοια της αριστεράς και δεξιάς. Νομίζω, της δημοκρατίας και της μη δημοκρατίας. Είναι σαφές. Θέλω να κλείσω ρωτώντας πιο προσωπικά, όπως ξεκινήσαμε, μπαίνετε στη μάχη του Σταυρού πανελλαδικά. Έχω διαβάσει το παρελθόν απόψη σας ότι θα έπρεπε να έχει καλλιεργηθεί μία κουλτούρα, αν θέλετε, στο εσωτερικό των κομμάτων, εκεί να κρίνεται δηλαδή η δημοκρατία και η αξιολόγηση. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, για την οποία συζητάμε τώρα, η αξιολόγηση και η πανεξιολόγηση του ποιος θα είναι βουλευτής μονοεδρικές είναι μία υπόθεση που δεν καταλύει σταυρό. Μετά ψηφίζει ο πολίτης την παράταξη στο πρόσωπο του εκάστου. Παρ' όλα αυτά μπαίνετε, γιατί αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα, στη μάχη του Σταυρού. Σας ρωτάει λοιπόν ένας κριτικός ή μια κριτικοπούλα, γιατί αν επιλέξω το δικό σας πολιτικό φορέα, ο Σταυρός, το χέρι μου με το Σταυρό, να πάει στο Μιχάλη Σπουρδαλάκη. Τι θέλει να πάει να πει στις Βρυξέλλες, σε προσωπικό ύφος όμως. Κοιτάξτε, ο Μιχάλης Σπουρδαλάκης θέλει να φέρει όλη την προβληματική της παράδοσης που κουβαλάει το κόμμα του, με τις δικές του δυνάμεις και τρόπο που τον διακρίνει ενδεχομένως από κάποιον άλλον, αν μου το θέτετε με αυτή την έννοια. Θέλω να πω όμως για το Σταυρό, κύριε Σαχίνη, ότι όταν υιοθετήθηκε αυτό το σύστημα το 2014, εγώ ρητά είχα πει ότι περιορίζει εσωκομματικές δημοκρατικές διαδικασίες και ξέρετε ότι περιορίζεται το πεδίο της δημοκρατικής διεργασίας στα κόμματα, άρα και στο κομματικό σύστημα. Αυτό δεν είναι καλό για τη δημοκρατία. Τρία κόμματα τότε, σίγουρα το κόμμα μου από παράδοση, είχε εσωκομματικά δημοψηφίσματα, εσωκομματική αντιπαράθεση που ιεραρχούσε μέχρι τότε. Στο καταστατικό δεν εφαρμόστηκε ποτέ και του τότε ποταμιού και της τότε Δημάρη, ήταν αντίστοιχες ρυθμίσεις. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ουσιαστικά η έμεση κατάργηση αυτής της διαδικασίας θα μπορούσαμε να φανταστούμε κάτι άλλο. Το κόμμα κάνει εσωκομματικές διεργασίες και βάζει με το συγκεκριμένο τρόπο, λέει, αυτή είναι η επιθυμία μου, και μετά οι πολίτες μπορούν να έρθει σε μία, θα έλεγε κανείς, μία δοκιμασία απέναντι στους πολίτες, ότι εγώ ιεραρχώ αυτούς και εσύ ψήφισε όποιος νομίζει. Θεωρώ ότι δεν είναι το καλύτερο. Δεν είναι το καλύτερο. Δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον δεν το έχω βιώσει καθόλου, το αντίθετο μάλιστα, η μετατροπή της ιδεολογικής και πολιτικής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στους κομματικούς σχηματισμούς μετατρέπεται σε ανταγωνισμό ανάμεσα σε συνυποψηφίους. Δεν το έχω δει αυτή τη στιγμή, δεν το έχω βιώσει, το ξαναλέω στην πολύ σύντομη πορεία μου, αλλά αυτός ο κίνδυνος υπάρχει. Αλλά ξέρετε κάτι, ακόμα και αν δεν το δω μέχρι το τέλος της διαδικασίας στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, αν σε ένα δεύτερο, σε ένα τρίτο κόμμα το δω, αυτό δεν κάνει καλό στη δημοκρατία. Γιατί εγώ θα ήθελα να αντιπαρατεθώ με τους υποψηφίους των άλλων. Πάνω σε προτάσεις, ιδέες που φέρει το κάθε κόμμα. Είναι σαφές. Όχι, εγώ είμαι πιο διάσημος,
πιο αναγνωρίσιμος ενδεχομένως. Όλα αυτά. Όλα πρέπει αυτά να σας πω βεβαίως, κύριε Σπουρδαλάκη, μάλλον εσείς το ξέρετε, ότι με την άποψη ότι ο Σταυρός καλό θα ήταν με κάποιον άλλο τρόπο, συμφωνεί και η κυρία Γιαννάκου, που βρίσκεται σε άλλο απολύτως χώρο σε ένα και πάνελ, το λέει διαρκώς. Πριν από δύο χρόνια, λιγότερο από δύο χρόνια, είμαστε σε ένα πάνελ μαζί και το είπα και υπερθεμάτισε. Δεν μου έκανε εντύπωση για την κυρία Γιαννάκου, θα πρέπει να το πω. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι προφανές ότι θα τα ξαναπούμε μέχρι το τέλος αυτής της προεκλογικής περίοδου. Να σας ευχηθώ καλή διαδρομή και καλή επιτυχία, γιατί να το πούμε, στην Κρήτη μιλάτε, στην Κρήτη V μιλάτε απόψε. Κάθε κριτικός που θα πηγαίνει και στα μεγάλα φόρα και για το νησί είναι πλάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία για μια ακόμη φορά και ευχαριστώ και για την υπομονή των ακροατών μας. Ελπίζω να φωτίσαμε λίγο το δρόμο όλων μας προς την κάλπη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι. Καλό σας βράδυ.